την μεγάλη του προσφορά να βρίσκεται. Πιστεύω λοιπόν και εγώ ότι πρέπει να επιμείνουμε στην πολιτική την αυστηρή αλλά δίκαιη και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε τις πολιτικές ένταξης, να δούμε τα ζητήματα της νόμιμης μετανάστευσης, της διεθνούς εικόνας της χώρας και των ευρωπαϊκών λύσεων. Εγώ επειδή από το προηγούμενο μου πόστο είχα ζήσει όλες αυτές τις δομές. Εμείς αντιλαμβανόμαστε την συμφωνία ως ένα βήμα. Όχι καταληκτικό, όχι ο τελικός προορισμός, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα που σίγουρα, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, είναι καλύτερο από το υπάρχον καθεστώς. Έτσι. Και δίνει προοπτικές για να πάμε ακόμα καλύτερα. Καθώς και όλους εσάς, και την ηγεσία και τους, τα στελέχη, κατανοώ τους επικριτές, προφανώς ποτέ δεν μπορεί ένα προϊόν συμβιβασμού να ικανοποιήσει τους πάντες, αλλά έτσι λειτουργεί η Ευρώπη και έτσι προχωρά. Στο δημόσιο συμφέρον. Και έτσι θα προχωρήσουμε και έτσι θα επιμείνουμε. Είμαστε μια...